Κυρίες και κύριοι, από τη μια πλευρά δηλώνουν 5 κιλά λιγότερα και 10 χρόνια νεότερες. Οι γυναίκες Παρούσες. Έχουν την ικανότητα να ακούνε στο άνοιγμα μιας πύρας από 3 δωμάτια μακριά. Οι άντρες Πούμε. Οι κυρίες προηγούνται και πρώτες ξεκινάνε. Με τρόπο και φινέτσα εσάς ποντοπατάνε. Κάνετε το battle γυναικεία υπόθεση. Εμείς θα το νικήσουμε. Πάτε το απόφαση. Είστε όλοι ίδιοι και όρθιοι κοιμάστε. Στην τελική ούτε της επαιτίους μας θυμάστε. Είναι γεγονός. Πώς να το αρνηθείτε. Για πάρτε εσείς το λόγο. Να δούμε τι θα πείτε. Τι λέει μωρέ αυτή και πάλι μου φωνάζει. Βαρέθηκα όλο να την ακούω να με κράζει. Σταμάτα βρε αγάπη μου όλο να μου μιλάς. Βαφέσαι μέχρι και στο περίπτερο να πας. Και αν χρειαστεί να πας πιο μακριά τι κάνεις. Μπαίνεις στο αμάξι και όλους τους σε κάνεις. Μη κάθεσαι τώρα έτσι στραβά και με κοιτάς. Είναι γνωστό ποτέ δεν έμαθες να οδηγάς. Νομίζετε πως έχετε εσείς το πάνω χέρι. Στο τέλος όμως μια γυναίκα θα σας καταφέρει. Πιστεύετε πως είστε καλύτεροι στα πάντα. Βαρέθηκα να κάνετε συνέχεια τα κουμάντα. Γιατί όταν καταλάβετε ότι τα έχετε σκατώσει, φωνάζετε γυναίκα για να σας ξελαστώσει. Δεν θέλω να σας βλέπω να το παίζετε ανώτερη. Όσο για την οδήγηση είστε σίγουρα χειρότεροι. Ήρθα να τα ακούσω κι αυτό. Φίλε, έχουν χαζέψει. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Από πίσω σου θα είμαι σαν σκυλάκι ανεγκέφαλο. Και εσύ όλο το βράδυ θα έχεις πονοκέφαλο. Μα ό,τι και να πω, θα είσαι πάντα κάθετη. Άσε με τώρα, Μίτσο, είμαι αδιάθετη. Κι αν σ' αφήσω μόνη, όπως μου έχεις πει, θα πεις. Δε στο γουρούνι, τώρα διαφορεί. Εσύ είσαι αδιάφορος, όχι εγώ χαζή. Θα βλέπεις πάλι μπάλα κι αυτή την Κυριακή. Και αν δεν βλέπεις μπάλα, θα κάνεις σαν παιδάκι. Και μπαίνεις με τους φίλους σου για κάνα λολάκι. Εμείς έχουμε δίκιο, θα γίνει το δικό μας. Ποτέ δεν καταλάβατε τι κρύβει το μυαλό μας. Μας θέλετε σε μνές, για να μην ξεφτιλίζεστε. Μα μόλις τα ξεκολλάμε, σας ξυμιαλίζετε. Και αν κάποια φορά ή κάτι πιο προκλητικό, φωνάζετε στους φίλους σας. Τι μανάρι είναι αυτό! Είστε σπαστικές και τα θέλετε όλα. Στα αλήθεια θα σκριάσετε όλα αυτά τα ψώνια. Κοσμήματα, φορέματα και ακριβά αρώματα. Ακολουθείτε μόδες, λες και είστε πρόβατα. Θα πάτε μες στο κλαμπ, καυτά ντυμένες όλες. Από στην τουαλέτα, βάφτε 10 ώρες. Και φυσικά check-in, με selfie που γελάτε. Να δείξετε σε όλους πόσο καλά περνάτε. Αλφανίτα, το έψιλον σίγμα. Φίλο που επικράτησε όλο το σύμπαν. Θα κάνατε τα πάντα για λίγη προσοχή. Τι κρίμα που εμάς δεν μας καίγεται καρφί. Αν δεν σου καίγεται καρφί, όλα είναι κομπλέ. Θα κοιμηθείς και πάλι μόνο στον καναπέ. Μπορεί να μας το παίζετε μαγιά και ατριλίκι. Μα ο άσος κρύβεται στις γυναίκες το ανήκει. Ποιος νίκησε? Ποιος είναι ο επόμενος? Εσείς το αποφασίσατε.